Πώς να διπλασιάσεις τις καύσεις σου και να χάσεις όχι 5 αλλά 10 κιλά μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες χωρίς πείνα, χωρίς τρελές στερήσεις, με αυτή τη καινούργια μέθοδο. Με πει πρωινό σκουπίδια, δεκατελειώνω σκουπίδια, μεσημεριανό βραδινό. Λοιπόν, το μεγάλο κόλπο που κάνουν πίσω από κλειστές πόρτες και δεν το έχω μοιραστεί πολύ με τον κόσμο είναι οι παρατεταμένες νηστείες. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για το 16-8, δηλαδή 16 ώρες νηστεύεις, 8 ώρες τρως. Εφόσον το έχεις ξεκινήσει αυτό το 16-8 και το έχεις συνηθίσει, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να κλείνουμε το παράθυρο. Εντάξει. Από τις 8 ώρες που τρως, τώρα το κάνουμε 4 ώρες που τρως. Μη σου πω και μία ώρα που τρως. Δηλαδή ένα γεύμα. Ένα γεύμα την ημέρα. Μία 24-ωρη νηστεία ή μία 18-ωρη νηστεία θα σε σώσει. Και τι εννοώ με αυτό. Τι γίνεται, όταν κάνουμε νηστεία μπαίνει το σώμα σε φάση καύσης, έτσι. Στις πρώτες 12 ώρες που νηστεύουμε, χωνεύουμε το φαγητό που υπάρχει στο στομάχι μας. Μετά τη 12η ώρα μπαίνει το σώμα μας σε φάση νηστείας και αφαγίας. Όταν πια καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο φαγητό, άλλη γλυκόζη, μπαίνει σε μια άλλη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία τι είναι, η φάση νηστείας και αφαγίας που λέμε, που μπαίνει ο οργανισμός σε κέτωση, που πέφτει το ζάχαρο στα επίπεδα που καίει λίπος, που πέφτει η χοληστερίνη, που ξεκινάει η λιποδιέγερση, η λιπόλυση, εντάξει, η αυξημένη λιπόλυση, και μπουστάρει το μεταβολισμός. Πέρα από αυτά, πώς αλλιώς μπουστάρει το μεταβολισμός. Δουλεύει αυξητική, εκρίνεται περισσότερο στο σώμα όταν είμαστε σε φάση νηστείας. Ειδικά άμα κάνεις γυμναστική νηστεία, νηστικός, άμα πηγαίνεις σάουνα, αν δουλεύεις, όλα αυτά διπλασιάζουν την έκρηξη της αυξητικής. Μετά έχουμε αυτοφαγία. Η διαδικασία που τρώνε τα κύτταρα τον εαυτό τους. Εντάξει. Είναι το κρυφό, καλά κρυφό μυστικό των ασθενών στο Hollywood. Όλοι αυτό κάνουν και είναι νέοι. Είναι 60 χρόνια και μοιάζουν με 30. Όταν νηστεύεις 16 ώρες, τι γίνεται, είπαμε, από τη 12η μέχρι τη 16η ώρα μπαίνει το σώμα σε αυτή τη λειτουργία. Αλλά αυτές είναι 4 ώρες. Δηλαδή, έχεις κάνει δουλειά 16 ώρες και έχεις πάρει τα ωφέλη 4 ώρων. Αυτές τις 4 ώρες που έχουμε μπει στη φάση νηστείας και αφαγίας, εάν τις παρατείνουμε και τις κάνουμε άλλες 4, διπλασιάζουμε τα ωφέλη. Μη σου πω και τα τετραπλασιάζουμε, γιατί αυτό λειτουργεί εκθετικά. Έτσι. Οπότε, 12 ώρες για να μπει σε φάση νηστείας και αφαγίας, 4 ώρες νηστεύεις. Αν αυτές τις 4 ώρες κάνεις 8, που σημαίνει ότι αντί για 16 ώρες το πάμε στις 20 ώρες, τετραπλασιάζεις τα ωφέλη. Δηλαδή, με τα ίδια πράγματα που τρως, καις πολύ περισσότερο. Οι καύσεις σου πάνε στο Θεό. Εντάξει. Όποιος κολλάει, του λέω. Έλα εδώ, άκου να δεις, μην το πεις σε κανένα, κάνεις μια 24 ώρες, μια 20 ώρες. Του δίνουμε μετά 2-3 μέρες, σαρώ, εκεί που είχα 100 γραμμάρια, χάνω 2 κιλά την εβδομάδα. Το μυστικό είναι αυτό. Τώρα θα μου πεις, θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να παίξω 16 ώρες, μπορείς να φάω, να κάνω 20 και 24. Και το 24 τι είναι, τρως ένα γεύμα την ημέρα, την ίδια ώρα. Π.χ. 6 το απόγευμα, τρως ένα γεύμα. Τώρα, αυτό παιδιά θέλει μια παρακολούθηση. Θέλει μια προσοχή. Γιατί μπορεί να σου πιάσουν ζαλάδες και δεν μπορείς να τρως κανονικά 7 γεύματα για να πας το ένα γεύμα. Εντάξει, πρέπει να αρχίσει να μικρύνει το παράθυρο. Εάν έχει κολλήσει τα κιλά σου. Αν κάνει διαλυματική και δεν χάνει, δοκίμασε να μικρύνει το παράθυρο. Και κάτι που θέλει πολύ προσοχή είναι ότι πρέπει να πίνει και το ρόφημα των ηλεκτρολιτών, γιατί αυξάνεται η ώρα νηστεία και μεγαλώνει η δυσκολία. Οπότε αρχίζουμε και αφυδατωνόμαστε. Για να μην αφυδατωθεί, πάρε ένα μεγάλο μπουκάλι νερό και βάλε μέσα λίγο αλάτι. Εντάξει, λίγο αλατάκι, 4-5 σταγόνες λεμονάκι, ανακάτεψε το και θα το πίνεις κατά τη διάρκεια της νηστείας για να μην σε πιάσουν οι υποτάσεις και ζαλίζεις και δεν βλέπεις μπροστά σου. Εντάξει. Αλλά και πάλι θέλει προσοχή και θέλει να το έχει συνηθίσει ο οργανισμός. Οπότε, αν θες να το κάνεις, δοκίμασέ το με δική σου ευθύνη εννοείται και μπορείς να το ψάξεις και εσύ στο ίντερνετ. Μην τρως ό,τι σου λέω σαρώ, αμάσιτο. Τώρα, εάν θες να χάσεις 10 κιλά γρήγορα μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες, θα σου πρότεινα να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δίνω ακριβώς αυτό πώς να το κάνεις, πώς να νηστεύσεις, τι ακριβώς πρέπει να φας, τι δεν πρέπει να φας, τα πάντα όλα για να πετύχεις αυτό το τρομερό αποτέλεσμα.